Πασχάλη, η ομάδα συμπληρώνει μία εβδομάδα στο βουνό, 10 μέρες συνολικά προετοιμασίας. Έχει δοθεί ήδη και το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Ποια είναι τα πρώτα σου συμπεράσματα? Πιστεύω ότι δουλεύουμε πολύ καλά. Αρχίσαμε σιγά σιγά να βρίσκουμε τα πατήματα. Χθες ήταν το πρώτο φιλικό. Δεν ήρθε έτσι όπως το θέλαμε. Δεχτήκαμε πρώτη γκολ. Αλλά παρόλα αυτά βγάλαμε κάποια σημαντικά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Πιστεύω πως έχουμε όλα τα χέγγια να καταφέρουμε να μπούμε στο στυλ που θέλει ο προπονητής και άμα μπούμε εκεί μετά πιστεύω ότι όλα είναι εύκολα. Ποια είναι αυτά που πιστεύεις ότι τα καινούργια στοιχεία που έβγαλε η ομάδα και σου άρεσαν στο χθεσινό φιλικό, το οποίο ήταν βέβαια και ειδικό ειδικό γιατί έγινε σε ένα μικρό διαστάσιο γήπεδο? Θέλαμε πάνω απ' όλα θέλουμε να έχουμε την μπάλα. Το κάναμε αυτό, είχαμε την κατοχή. Θέλαμε όπου χάνει την μπάλα να πρεσάρουμε. Το καταφέραμε αυτό σε ένα μεγάλο σημείο. Απλά μας μένει ένα κομμάτι να μην δεχόμαστε αντεπιθέσεις. Και εκεί μας τύχησε, αυτό μας τύχησε χθες. Φαίνεται ότι θέλει και χρόνο λίγο η ομάδα να δέσει το σαν σύνολο. Εννοείται, ήρθαμε πολύ αρκετοί νέοι παίχτες. Θέλουμε λίγο χρόνο, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Και πέρυσι ήταν έτσι ακριβώς με τον ίδιο προπονητή που είχα. Και παρόλα αυτά, μέσα στο 2 εβδομάδες, ένα μήνα, ήρθε το αυτό που θέλαμε. Πόσο σε βοηθάει το γεγονός ότι ξέρεις τον προπονητή και το πώς δουλεύει? Εγώ, για μένα προσωπικά, με βοηθάει πολύ. Ξέρω τι θέλει. Τα είχαμε και πέρυσι 6 μήνες, ξέρω τι ακριβώς θέλει. Με βοηθάει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι είδαμε, αν και φιλικό, έτσι μια πρώτη εικόνα, δηλαδή ξέρουμε ότι περισσότερες ομάδες φέτος θα περιμένουν τον Άρη να επιτίθεται, θα κυνηγήσουν αντεπιθέσεις. Πώς βλέπεις όλο αυτό? Χρειάζεται δηλαδή απαραίτητη χημεία για να μπορέσει ο Άρης να διασπάσει τις άμυνες? Μια εικόνα μικρή την πήραμε χθες από το φιλικό. Εννοείται, ναι, αυτό είπαμε. Ότι πρέπει όπου χάνει την μπάλα να περσάρουμε, να τους πνίγουμε στην ουσία. Απλά θα χρειαζόμαστε χρόνο να τα βρούμε μεταξύ μας, γιατί σε τέτοιους μικρούς χώρους χρειάζεται περισσότερους αυτοματισμούς. Ναι. Να βγουν κάποια πράγματα που θέλουμε. Στο θέμα χημείας, πέρα από το αγωνιστικό και γενικότερα 14 έτσι, νέοι ποδοσφαιριστές και εσύ σε μια νέα ομάδα, πώς έχει δέσει μέχρι τώρα 10 μέρες, 11 μέρες προπονήσεων μετά το κλίμα έτσι με στην ομάδα? Είμαστε πολύ καλά, χρειαζόμαστε ακόμα. Πρώτα πρέπει να γίνουμε, όπως λέει και ο κύριος Μυροπολίτης, πρώτα πρέπει να γίνουμε ομάδα μέσα στα αποθητήρια και μετά έξω. Πάμε πολύ καλά. Ευελπιστώ να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Πάντως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα